Γεια χαρά παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Tech with Coffee. Είμαι ο Στέφανος και στο σημερινό επεισόδιο θα παίξουμε ένα παιχνίδι το οποίο ονομάζεται Punch Club από την Lazy Bear Games, όπως βλέπετε κάτω δεξιά, το οποίο είναι published από την Tiny Build. Το παιχνίδι είχε κυκλοφορήσει ως demo πριν από 2-3 χρόνια και ονομαζόταν VHS Story. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Lazy Bear Games που μας έστειλε ένα κωδικό για να σας το δείξω το παιχνίδι. Και πριν ξεκινήσω να πω ότι το παιχνίδι έχει δημιουργηθεί από δύο φίλους, αν θυμάμαι καλά, πριν από 6 χρόνια σε ένα μικρό στούτιο στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, άρα τα παιδιά είναι από Ρωσία, και τελευταία λοιπόν άλλαξαν το όνομά τους, ονομάστηκαν Lazy Bear Games, γιατί πριν το στούντιό τους ονομαζόταν Game Jam, και μπόρεσαν να κάνουν, να αλλάξουν το παιχνίδι, να του δώσουν μια άλλη έτσι πιο ωραία μορφή, με πιο ωραίο όνομα, και τελικά να φτάσει και να φτάσει έτσι ώστε να γίνει ένας μικρός χαμός στο Steam, γιατί αυτό το παιχνίδι αρχίσει να πουλάει αρκετά, έχει αρχίσει να μπαίνει στα charts. Το παιχνίδι έχει επιρροές από διάφορες ταινίες, με τον Sylvester Stallone, με τον Schwarzenegger, και αυτό φαίνεται και μέσα στο παιχνίδι. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε να κάνουμε κάτι σαν την ταινία Rocky, φανταστείτε, ένα τέτοιο πράγμα, ένας εξομοιωτής, ξέρω εγώ, ένας boxer, όπου προσπαθούμε να τον βάλουμε μέσα σε... να τον προπονήσουμε και να τον βάλουμε να μάχεται σε διάφορα τουρνουά. Αυτό έχει να κάνει, με αυτό έχει να κάνει το παιχνίδι. Όπως είπα, διάφορες ταινίες όπως ήταν το Σταλόνε, το Σβάτσενεγκερ, Ζαγκλό Βαν Ντάμ, και επίσης έχει και διάφορες επιρροές από καρτούν όπως ήταν το Teenage Mutant Ninja Turtles. Βέβαια θυμίζει πάρα πολύ την εποχή του NES, θυμίζει πάρα πολύ την εποχή των κονσολών των 16-bit-ων. Πρέπει να αναφέρω ότι πριν σας δείξω μάλλον τα credits, λοιπόν, τρία άτομα όπως βλέπετε, δύο προγραμματιστές, ένας graphic designer και διάφοροι άλλοι έτσι οι οποίοι βοήθησαν σε μουσική, σε dialogues κλπ. Translation επίσης. Βέβαια το παιχνίδι διατίθεται στα γερμανικά, στα γαλλικά, στα ισπανικά, ακόμα και στα πορτογαλικά, βραζιλιάνικα και στα ρώσικα βέβαια, όπου είναι οι developers. Πρέπει να πω στα options τι έχουμε, ναι, ότι έχουμε αυτό εδώ το retro effect, το οποίο αν το ανοίξω θα δείτε ότι υπάρχει ένα, δημιουργείται ένα πλέγμα, το οποίο πλέγμα είχε να κάνει με εκείνες τις τηλεοράσεις εκείνης της εποχής, όπου υπήρχε ένα πλέγμα στην οθόνη, αν πήγαινες πολύ κοντά και έβλεπες. Το βγάζω το πλέγμα έτσι ώστε να το βλέπετε πιο καθαρά, γιατί αυτό το πλέγμα δημιουργούσε και αυτή τη θαμπάδα. Από εδώ επιλέγουμε τη γλώσσα μας, στο κάτω μέρος επιλέγουμε το volume της μουσικής και αντίστοιχα των ηχητικών εφέ, αν θέλουμε να είναι full screen και αν θέλουμε να είναι σε τι ανάλυση θέλουμε να είναι. Και δεν έχει κάτι άλλο να πω. Πάνω βλέπετε τη version 1.06, το παιχνίδι διατίθεται στο Steam. Πάμε να παίξουμε. Έχω ήδη ξεκινήσει, όπως βλέπετε, και θα το προχωρήσουμε από εδώ, έτσι ώστε να καταλάβετε περισσότερα πράγματα, γιατί αν σας το δείξω από την αρχή δεν θα προλάβω να σας δείξω όσα θέλω, άρα ξεκινάμε από το save το οποίο έχω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το σπίτι μας. Πάνω δεξιά, ξεκινάμε από πάνω δεξιά. Πάνω δεξιά, όπως βλέπετε, υπάρχει υπάρχει ημέρα η οποία Day 19 λέει, και σιγά σιγά η μέρα αρχίζει και μικραίνει, έτσι ώστε να κάνει τον κύκλο της και να πάμε στην 20η μέρα, στην 21η μέρα κλπ. Εδώ έχουμε το κομμάτι του... των χρημάτων, έτσι. Βέβαια όταν πηγαίνετε το mouse από πάνω κάπου αμέσως σας δείχνει και ένα pop-up παράθυρο που σας λέει τι είναι ακριβώς. Εδώ έχουμε skill points,
έτσι ώστε να, με τα skill points μπορούμε να μάθουμε καινούργιες τεχνικές, καινούργια να πάρουμε διάφορα perks. Είναι λίγο έτσι σαν RPG η φάση. Εδώ έχουμε stamina, έτσι, πώς η αντοχή μας. Η αντοχή μας πρέπει να πάμε στο γυμναστήριο, έτσι να ανεβάσουμε κλπ. Κλπ. Εδώ έχουμε agility, όπου με το agility ανεβάζουμε το accuracy και το chance, όπως λέει, to avoid enemy attacks. Εδώ έχουμε strength, η δύναμή μας, και σε αυτό εδώ το σημείο βλέπουμε πόσο είναι το status. Βλέπετε, η ενέργεια, η δύναμή μας είναι στο 61%. Φαγητό έχουμε να φάμε, ας πούμε, είμαστε μισοπεινασμένοι, 55%. Εδώ είναι η διάθεσή μας που είναι στο 100%. Και εδώ είναι η ενέργειά μας, όπου είναι στο 100% και αυτή. Από εδώ αριστερά έχουμε character information, όπου έχουμε διάφορα τα στατιστικά, όπως βλέπετε, και στα δεξιά έχουμε διάφορα combat stats, health power, energy, active skills, accuracy κλπ. Κλπ. Εδώ έχουμε διάφορα perks, όπου μπορούμε να πάρουμε και να ενεργοποιήσουμε. Φανταστείτε ότι βγαίνουν κι άλλα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το παιχνίδι πρέπει να πω ότι διαρκεί γύρω στις 7-8 ώρες. Τώρα βέβαια, άμα κάτσεις να ασχοληθείς, μπορεί να παίζεις άπειρες ώρες, γιατί ουσιαστικά είναι μια... σε μπαίνει σε μια λούπα, ρε παιδί μου, που κάνει συνέχεια το ίδιο και το ίδιο. Εδώ βλέπουμε ότι είμαστε στο Rookie League και είμαστε στην 10η position, θέση, και εδώ έχουμε το επόμενος αγώνας, ο οποίος είναι σε 3 μέρες. Εδώ μπορούμε να δούμε στατιστικά για το που βρισκόμαστε, ποιοι είναι οι άλλοι μαχητές, τι δύναμη έχουν, upcoming matches, με ποιον μπορούμε, με ποιο θα παίξουμε. Για να πατήσουμε σε αυτό, να μπορούμε να δούμε αντίστοιχα τι δύναμη έχει, τι agility έχει, τι stamina έχει, τι active skills έχει. Βέβαια, όλα αυτά πρέπει να σας τα δείξω. Λοιπόν, εδώ παίζουμε με το πληκτρολόγιο, με το mouse. Δοκίμασα να βάλω πληκτρολόγιο και δοκίμασα να βάλω joystick και δεν έπαιζε. So, παίζουμε με το πληκτρολόγιο, άρα είναι ένα παιχνίδι όπου θα το παίξετε στο PC. Εδώ, όπως βλέπετε, αν κάνουμε μερικές κάμψεις, αρχίζουν σιγά σιγά και ανεβαίνουν τα αντίστοιχα έτσι σημεία. Αλλά βλέπετε ότι πέφτει η δύναμή μας όσον αφορά το φαγητό, άρα πεινάμε περισσότερο, και εδώ βλέπετε ότι πέφτει και η ενέργειά μας, έτσι. Άρα το ό,τι κάνουμε μες στο παιχνίδι έχει αντίστοιχα και αντίκτυπο σε αυτά που θα κάνουμε. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε περνάει και σιγά σιγά η μέρα. Εδώ δεν έχει κάτι άλλο. Ό,τι είναι ενεργό μπορούμε να το πατήσουμε και αντίστοιχα να κάνουμε interact με αυτό. Λοιπόν, οι επιρροές που σας έλεγα φαίνονται και μέσα στο παιχνίδι. Π.χ. εδώ είναι ο Σιλβέρ Σταλόνε από το Cobra, την ταινία. Εδώ ας πούμε μπορούμε να κάτσουμε τώρα να δούμε σε κασέτα, γιατί ουσιαστικά το παιχνίδι διαδραματίζεται εκείνη την εποχή. Βλέπετε, σιγά σιγά αρχίζουμε και πεινάμε, πέφτει, βέβαια ανεβαίνει το happiness, έτσι. Upcoming fights σε 2 μέρες μας ειδοποιεί. Τώρα, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε... Εδώ πέρα είναι το city map, βλέπουμε πού ακριβώς είμαστε εμείς. Εδώ έχει ένα καφέ, εδώ έχει ένα γυμναστήριο, εδώ έχει ένα παντοπολείο, εδώ έχει διάφορα όργανα γυμναστικής, εδώ είναι τα γραφεία του MIC, του ατζέντη μας. Εδώ έχουμε το skill tree, όπου ανεβάζουμε, χρησιμοποιούμε τα skills που θέλουμε και όπως βλέπετε χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο tactics learner. Αυτά θα αλλάξουν από εδώ, ας πούμε βλέπετε ότι έχουμε άλλα, όλα αυτά θα μπουν μέσα στο κύκλο καθώς προχωράμε το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να πάμε να αγοράσουμε κάτι, αλλά βλέπουμε ότι δεν έχουμε χρήματα, άρα από τη στιγμή που δεν έχουμε χρήματα θα πάμε εδώ στη δουλειά μας.
Και επειδή δεν έχουμε προσφέρει τα χρήματα για να πάμε με το λεωφορείο, θα πάμε με τα πόδια. Ωραία. 50 δολάρια, όταν γεμίζει αυτή η μπάρα, παίρνουμε 50 δολάρια. Πήραμε 50, τώρα θα πάρουμε άλλα 50. Οπ, δυστυχώς όμως δεν μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, γιατί δεν έχουμε φάει το φαγητό μας. Άρα πρέπει να πάμε τώρα στο grocery store. Με τα πόδια θα πας, για να μην ξοδεύουμε. Και εδώ πρέπει να πάμε στον Απού και να πάρουμε κρέας, παιδιά, τι άλλο. Άρα παίρνουμε ένα, παίρνουμε ακόμα ένα, παίρνουμε και μια σοδούλα και την κάνουμε. Για να πάμε πίσω πρέπει να πατήσουμε σύντημα και αντίστοιχα να πάμε στο σπίτι μας π.χ. έτσι ώστε εδώ πέρα να πάμε στο ψυγείο μας και από εδώ να φάμε. Κλακ, βλέπετε. Και ξαναπάμε. Αυτό είναι, γεμίσαμε. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Τώρα μπορούμε να πάμε πάλι εδώ, να πάμε στο συνεργασία μας και να συνεχίσουμε. Ουσιαστικά το παιχνίδι αυτό είναι, έτσι σας μαθαίνει πώς είναι το να δουλεύεις, πώς είναι το να κάνεις γυμναστική κλπ. Κλπ. Έχουμε 55. Μπορώ να συνεχίσω λίγο ακόμα τη δουλειά μου για να πάρω ακόμα 50 δολάρια. Μόλις φτάσει εδώ πέρα. Ορίστε, αυτό ήταν. Λοιπόν, stop. Ok, too tired. Άρα τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε κουρασμένοι. Πρέπει να πάμε σπίτι μας και να την πέσουμε εδώ στον καναπέ, έτσι ώστε να κοιμηθούμε. Και όπως βλέπετε θα αρχίσει να ανεβαίνει η ενέργειά μας. Ωραία, εδώ μας έβγαλε ένα ερωτηματικό που μας θέλει κάτι να μας πει. Λοιπόν, λέει ότι πρέπει να πάμε για fight. Αν δεν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να τα αφήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή θα πάω έτσι ώστε να σας δείξω πώς είναι και το να παλεύεις. Αν και τα στατιστικά μου δεν είναι αρκετά καλά αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά θα πάω εγώ για να σας δείξω πώς είναι να παλεύεις. Βλέπουμε ότι είμαστε λίγο πιο ανώτεροι από τον αντίπαλό μας. Παρ' όλα αυτά ο αντίπαλός μας έχει 4 σημεία τα οποία... 4. Έχει κλωτσιά, έχει μπουνιά, μπορεί να αποφύγει και μπορεί να κάνει και μπλοκ. Εμείς έχουμε μόνο μπλοκ και μια μπουνιά. Αλλά γιατί δεν έχουμε εδώ πέρα άλλα σημεία ώστε να βάλουμε κι άλλα. Π.χ. δεν μπορώ να βάλω σε αυτό εδώ το σημείο που είναι κλειδωμένο. Πρέπει να ανοίξω εδώ πέρα ακόμα μια θύρα έτσι ώστε να μπορέσω να βάλω το επόμενο active skill που θέλω. Φαντάζομαι όλα αυτά θα ανοίξουν έτσι ώστε. Λοιπόν, 98 βλέπετε πάνω health points, 89 αυτός, δεν έχει σημασία αυτό. Energy 100% και εγώ 100%. Πάμε να παλέψουμε. Τον έχουμε. Χλωμό. Τι στρώμε. Δεν παίζω αυτή τη στιγμή εγώ. Παίζει μόνο του. Έτσι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι εσύ, δηλαδή να κάνεις dodge και τα λοιπά. Δεν μπορώ να πατήσω π.χ. εδώ πέρα. Okay. Round 2. Εμείς είμαστε πιο δυνατοί στην μπουνιά όμως, έτσι. Δεν μπορώ να πατήσω, παίζει μόνο του. Και εσύ απλά παρακολουθείς, δηλαδή πρέπει να κάνεις απλά την προεργασία έτσι ώστε να πας εκεί δυνατός, έτσι ώστε να μπορέσεις να νικήσεις τον αντίπαλό σου. Εδώ είναι πολύ ρέτρο η φάση, είναι σαν βλέπετε μια ταινία του Rocky, ας πούμε, φανταστείτε κάτι τέτοιο. Ελπίζω να έχετε δει περισσότερη ταινία του Rocky και να καταλαβαίνετε τι λέω. Εντάξει, τον έχουμε. Λίγο ακόμα θέλει.
Ακόμα είμαστε σε ερασιτεχνικό επίπεδο, γι' αυτό βλέπετε ότι είμαστε κάτω σε ένα υπόγειο τέλος πάντων. Σιγά σιγά όσο ανεβαίνουμε όλα αυτά θα αλλάξουν. Βλέπω όμως ότι δεν έχουμε... πέσαμε κάτω, δεν έχουμε health όπως βλέπετε εδώ πέρα. Όχι, δεν είναι health αυτό, αυτό είναι το energy, δεν έχουμε ενέργεια. Health είναι πάνω. Όταν δεν έχεις λοιπόν ενέργεια για να βαρέσεις τον αντίπαλο, βλέπετε, άρα πρέπει να κάπως την ενέργειά μου να βελτιώσω. Okay, συνεχίζουμε. Γι' αυτό και δεν μπορώ να τον πετύχω, δηλαδή τώρα παίζει και να χάσουμε. Αλλά όχι, εντάξει, τον έχω. Κάνε άμυνα. Ωραία, φίλε. Το παιχνιδάκι είναι μια τελείωτη λούπα. Κάνει συνέχεια το ίδιο και το ίδιο. Απλά είναι διασκεδαστικό. Επίσης, νομίζω ότι μπορείτε να το βρείτε και σε κινητά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε iOS συσκευές, αν θυμάμαι καλά. Έλα, τον έχουμε, έλα, έλα. Έχουμε καλή μπουνιά. Η μπουνιά μας είναι πολύ δυνατή. Και η άμυνά μας λίγο ακόμα θέλει. Έλα, αυτό ήτανε. Νικήσαμε με το ζόρι, εν τω μεταξύ η δύναμη του αλουνού δεν έπεφτε καθόλου. Εδώ βλέπετε στατιστικά το πώς πήγε ο κάθε γύρος. Και μάλιστα σε γράφημα, και το γράφημα, αυτό το ρέτρο γράφημα. Βλέπουμε ότι κερδίσαμε 35, όχι, rewards μάλλον, πάνω-πάνω, 64 skill points και η ενέργειά μας μείον 40. Έτσι, τον βγάλαμε, αν και υπερήχε σε skills, γιατί εγώ έχω 2, αυτός έχει 4. So. Εντάξει, κάποιος μας είδε τώρα λογικά. Να, the fight was awesome. Όρισα, κέρδισε, έχει στοιχηματίσει για μας. Και κέρδισε και θέλει να μας δώσει ένα... να πάμε στο bar, λέει. Οπ, κάναμε και φιλαράκι, ορίστε. Achievement unlocked, a friend. Άρα θέλει να μας κεράσει ένα ποτό που κέρδισε. After 2 or maybe 5 beers, you go. Okay. Φεύγουμε λοιπόν από το bar και καθώς φεύγουμε, I'd like to what do you know about self-destruction? Meet Tyler. You met Tyler, he looks like a good boy. I think you should spend more time with him. Okay. Self what? I prefer self-improvement as my father. Improvement like what? Making my muscles big, making my money, the big house, the flashy car. You know those things you own. Listen, I just wanna have a couple more beers and go home already. And I really have no idea what you want from me. Okay, τι θέλει από μας. You are quite slow for a fighter, you know. You want some new scars or not? You're gonna die without them? Ha! Come back when you're ready then. There's gonna be a marista. Θέλει να μας μάθει. Street fighter. Win 5 nights. Win 5 fights on the street. It's not easy, but I'm sure you'll make it. Okay, street fighter. Εδώ θυμίζει και το street fighter. Τι φάση, άμα πατήσω μαζί του θα χτυπηθούμε. Test myself και έτσι. Έλα ρε, test. Πάμε. Τώρα με τις μπύρες, έτσι. Οχ. Δυνατός. Τώρα θα χάσουμε. 110. Χαζομάρα έκανα. Εδώ κάνεις τώρα street fighting, κατάλαβες. Ουσιαστικά έτσι πάει το παιχνίδι. Οχ. Έσπασε το κόκαλο. Τι φάση είναι, φίλε. Τι μπουνιά είχε. Τον έχουμε, λέτε. Ξέρεις, από εδώ τώρα πρέπει να βγει κανένα Teenage Mutant Ninja Turtle, να πούμε. Round 2. Αυτό κάνεις το παιχνίδι, έτσι διαδραματίζεται το παιχνίδι και σιγά σιγά έτσι μαθαίνεις. Τώρα θα σας δείξω και το μεγάλο γυμναστήριο, το οποίο αντίστοιχα μπορείς στα διάφορα όργανα τα οποία κάνεις, αντίστοιχα χρησιμοποιείς τα σωστά όργανα έτσι ώστε να ανεβάσεις τα σωστά skills.
η μουσική είναι επική και γενικά έχει πολύ ωραίο artwork. Γενικά είναι πολύ προσεγμένα τα γραφικά. Και μ' αρέσει που είναι έτσι pixelated, θυμίζει αυτό το retro, τη retro φάση. Η μουσική εν τω μεταξύ θυμίζει Game Boy και NES. Μπα, μας έχει. Έτσι λέω. Μας έχει. Μας καθάρισε. Πάμε σπίτι. Ωραία, είδατε και πως χάνουμε. Οκ, δεν πειράζει, είναι ένα μάθημα και αυτό, παρόλο που χάσαμε. Ωραία, λοιπόν, skill tree έχει ανοίξει άλλο skill tree, τι φάση. Τι λέει, now you can see more details about fighting skill, how curious already unlocked. Και τι άνοιξε. Default timing with already unlocked. Κάτι άνοιξε. Αυτό. Ναι. Skills branch. To unlock this branch, you have to unlock the corresponding technology in the main branch. Huh. The corresponding technology in the main. Μάλιστα. Οκ. Okay. Score league, sign up. Πάμε. Next fight in 3 days. Τι κάνουμε, πάμε γυμναστήριο. Λοιπόν, και για να πάμε γυμναστήριο, επίσης έχουμε εδώ πέρα story όπου δείχνει ένα γράφημα το πώς συνεχίζεις το παιχνίδι και πώς της ιστορίας ουσιαστικά το δέντρο, το πώς συνεχίζει το παιχνίδι και πώς προχωράει και από πού πέρασες. Έρχονται και τα μηνύματα εδώ πέρα, μας παίρνουν και τηλέφωνο. Άρα, πάμε λίγο στο γυμναστήριο να σας δείξω. Βασικά δεν έχουμε health. Παρ' όλα αυτά πάμε μία. Το οποίο γυμναστήριο πρέπει να πληρώσεις 10 δολάρια για να μπεις. Οκ, μπαίνω για να σας το δείξω λίγο. Λοιπόν, έχουμε εδώ σκηνάκι. Όπως βλέπετε, το καθένα ανεβάζει το αντίστοιχο skill, έτσι. Εδώ πέρα ανεβάζουμε το agility και το stamina, την αντοχή μας. Την αντοχή μας και το πόσο ευκίνητοι είμαστε. Αυτό είναι το agility. Τσουπ, τέλος. Αν πάω εδώ, θα δείτε ότι θα ανεβάζω μόνο το stamina. Γιατί το τρέξιμο ανεβάζει την αντοχή μας. Βλέπετε. Ανεβαίνει σιγά σιγά η αντοχή μας. Αλλά πέφτει, ναι, πεινάμε. Πεινάσαμε. Εδώ είναι το strength, όπου αν πάμε τώρα εδώ και αρχίζουμε και κάνουμε γυμναστική, βλέπετε ότι ανεβαίνει το strength αντίστοιχα. Όπως και εδώ. Ο άνθρωπος πεινάει. Όταν πεινάμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ, όπου είναι το τέτοιο και παίρνουμε μία protein bar. Παίρνουμε την πρωτεΐνη μας, που ανεβάζει λίγο. Παίρνουμε ακόμα μία πρωτεΐνη. Ανεβούμε λίγο και συνεχίζουμε στα βάρη. Έτσι, για να ανεβάσουμε λίγο το strength μας. Έτσι. Αντίστοιχα λοιπόν δημιουργούμε, πηγαίνουμε στα αντίστοιχα όργανα έτσι ώστε να κάνουμε το σωστό balancing, το σωστή ισορροπία στα τρία σημεία που είναι η δύναμή μας, η αντοχή μας και η ευληγησία μας. Εδώ, 4. Τώρα πρέπει να ανεβάσουμε το agility. Εδώ λοιπόν, άμα κάνουμε, θα ανεβάσουμε το agility. Απλά πρέπει πρώτα να φάμε πάλι κάτι. Ας φάμε. Ας πιούμε και κάτι. Έτσι, ας ξαναφάμε κάτι. Ωραία, και πάμε να κάνουμε το agility. Πάνω τηλεορασίτσα, ρέτρο. Τσακ, σιγά σιγά ανεβαίνει και το agility. Ξανά ρε, πάμε. Και λίγο εδώ. Και λίγο εδώ.
Έτσι. Ευκινησία. Σημαντικό. Και σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Ανεβάζουμε το agility. Ωραία, τέλεια. Ας κάνουμε και λίγο εδώ. Χιπιντάμε λέει. Πάμε να φύγουμε λοιπόν. Να πάμε να πάρουμε τίποτα. Ανεβάσαμε λίγο τα σημεία που θέλαμε. Πάμε να πάρουμε κάτι να φάμε. Πάμε να πάρουμε μια πίτσα. Έχουμε λεφτά για πίτσα. Έχουμε, παίρνουμε δύο πίτσες. Και γυρνάμε. Όχι, εδώ είναι το character information. Γυρνάμε σπίτι. Όπου χτυπάει το τηλέφωνο. Ποιος είναι? Έλα. Have you visited all the various locations in the area recently? Ναι. Why would I need to? Frank? Oh, Frank. I'm just saying, sometimes we find direction and purpose. Okay, so deep, Frank. Βαθύ, βαθύ. Suck a lemon, kid. Okay, πάμε να φάμε κάτι. Ναι, και να πιούμε κιόλας. Ας φάμε την πίτσα μας. Και ας πιούμε κιόλας κάτι. Έτσι. Ωραία. Και εδώ έχουμε και μια γατούλα, όπως βλέπετε, την οποία μπορούμε να χαϊδέψουμε έτσι λίγο. Ρε, πού είσαι εσύ, ρε? Πού είσαι, ρε? Εδώ έχουμε ψαράκια. Έτσι. Ένα ρολόι. Και θα την πέσουμε λίγο. Για να ανεβάσουμε λίγο ενέργεια. Ωραία. Είδες όταν κοιμάσαι ρε φίλε, πεινάς μετά το σηκώνεσαι. Είναι θέμα αυτό. Και τώρα επειδή έχουμε μείνει ταπί και ψύχρεμοι, πάμε μια βόλτα στη δουλειά μας. Ωραία. Ας κάνουμε λίγη δουλίτσα. Να πάρουμε κανένα φραγκάκι. Έλα, δώσε λίγο ακόμα, δώσε λίγο ακόμα. Έλα, αυτός. Έτσι, δώσε. Δώσε, αυτό είναι. Όπως βλέπετε πέφτουνε με τη δουλειά μας. Η δύναμή μας από 4 πήγε 3, έτσι, εδώ πέρα. Άρα πέφτει η δύναμή μας. Άρα, αντίστοιχα το τι κάνουμε, αλλάζει και τη δύναμή μας. Όταν δουλεύουμε πολύ, χάνει τη δύναμή μας. Λοιπόν, άρα πάμε να πάρουμε κάτι να φάμε. Έτσι. Παίρνουμε κρέας, παιδιά. Είναι το πιο δυνατό. Πάρουμε και μια πίτσα. Δεν έχουμε για σόδα τίποτα. Λοιπόν, τώρα πάμε σπίτι. By foot. Πάμε σπίτι, πάμε να φάμε. Βλέπετε 40, έτσι. Με το που τρώμε. Ωραία, καλά είμαστε. Τώρα πάμε να κοιμηθούμε λίγο. Για να περάσει και αυτή η μέρα. 24η μέρα λοιπόν. Ανεβάζουμε ενέργεια. Κλάτς. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ξυπνάμε και τι έχουμε? Με το που ξυπνάμε έχουμε fight. Αλλά επειδή έχουμε όλη τη μέρα, πάμε να ανεβάσουμε λίγο τα σημεία μας εδώ πέρα, κάνοντας λίγο γρήγορες κάμψεις. Έτσι. Για να είμαστε λίγο πιο δυνατοί. Εδώ. Έλα λίγο ακόμα. Δώσ' του. Εντάξει, καλά είμαστε. Λοιπόν, τώρα πάμε να κάνουμε και αυτή τη μάχη και μετά το σταματάω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει στη μάχη. 103, ωραία φίλε, δυνατός. Πάμε λίγο. Πω πω, μας έχει σαπίσει ρε φίλε, βάρα λίγο. Πω πω. Σάπισμα. Όχο. Πέτα την πετσέτα, πέτα την πετσέτα.
Ωραία, φίλε, τον έριξα. Δώσ' του ρε, δώσ' του ρε. Τι να του δώσεις. Έτσι, ρίχτον. Έλα, δεν έχει δει. Ωραία, φίλε, μια μπουνιά μας βαράκι μας έχει σκίσει, ρε. Τι μας έκανε. Άντε, γεια. Έγινε ωραίος. Όπως καταλαβαίνετε, θέλει πολύ δουλειά τώρα. Θέλει δουλίτσα. Μας τη λέει και εδώ πέρα ότι πας. Κάνει και λίγο training. Εδώ μπορούμε να κάνουμε training. Ουχου! Τι φάγαμε. Meet him at the sports equipment zone. He'll have the details. Ναι, μας λέει να πάμε να βρούμε ένα συγκεκριμένο. Meet Silver Slave friend and maybe see a magic show. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Κάνουμε και τα μπράτσα μας έτσι λίγο επίδειξη. Σε αυτό το σημείο είναι το pause, ναι. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω, παιδιά. Σας ευχαριστώ που είδατε όλο το βίντεο και αν σας άρεσε, κάντε ένα share και ένα like και ένα comment. Πείτε μου που σας φαίνεται το παιχνίδι αυτό. Αυτά, παιδιά, ευχαριστούμε ξανά την Lazy Bear Games. Το παιχνίδι διατίθεται στο Steam και στο iOS για iPhone συσκευές μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν θα βγει σε κονσόλες ή κάτι τέτοιο. Αυτά. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Tech With Coffee. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε σε άλλο χώρο, ναι. Είμαστε σπίτι μου. Στο σπίτι του Χάρη. Στο στούντιο μου, θέλω να πω. Πριν ήμασταν στο στούντιο του Στέφανου, τώρα είμαστε στο στούντιο το δικό μου.